Ένα χώρο αφιερωμένο στην προσωπικότητα και το έργο του Λοφ Πάλμε, στις αξίες της ειρήνης, της ελευθερίας και του ανθρωπισμού, αποτελεί το μουσείο που ανοίγει τις πύλες του στο Μοχό, την περιοχή που αγάπησε ο Σουηδός Πρωθυπουργός και κέρδισε παντοτινούς φίλους. Ειρηνοποιός. Ειρήνη και αφοπλισμός ήταν το έργο σου. Ακόμα και σήμερα βλέπετε τι συμβαίνει στην Ουκρανία, στη Ρωσία, επίκαιρος για τις πρωτοβουλίες που είχε αναλάβει. Για την παγκόσμια ειρήνη, τον αφοπλισμό. Το μουσείο ανοίγει τις πύλες του στο κοινό συμβολικά ανήμερα της θλιβερής επετείου των 37 χρόνων από την άνανδρη δολοφονία του στη Στοκχόλμη, έξω από ένα κινηματογράφο όπου ο Σουηδός Πρωθυπουργός είχε πάει μαζί με τη σύζυγό του χωρίς καμία αστυνομική προστασία. Στο μουσείο φιλοξενείται πλούσιο φωτογραφικό υλικό από τη ζωή και την πολιτική σταδιοδρομία του Λοφ Πάλμε, ο οποίος θεωρείται ο αρχιτέκτονας της σύγχρονης Σουηδίας. Ένας χαρισματικός πολιτικός που αγαπήθηκε σε όλο τον κόσμο για τις αξίες του και τη μάχη που έδωσε μαζί με όλους τους μεγάλους πολιτικούς ηγέτες της εποχής του, την Ίντιρα Γκάντι, τον Πιέρ Αλφονσίν, τον Ανδρέα Παπανδρέου μέσα από την κίνηση των 6, με στόχο την παγκόσμια ειρήνη και τον αφοπλισμό, αλλά και για τη μάχη του κατά του Απαρτχάιντ. Η κίνηση είχε ένα αποτέλεσμα. Στο τέλος, εδώ βλέπουμε το 1987, μετά που το σκοτώσανε, υπογράφει ο Ρόναλντ Ρίγκαν μαζί με τον Γκορμπατσόφ, υπογράφουν τη συμφωνία για τον αφοπλισμό. Μπορεί κανείς να αντιληφθεί το μέγεθος έτσι και το εύρος της προσωπικότητάς του, τη ζωή και το έργο του Πάλμε, μια ζωή γεμάτη κοινωνική προσφορά, γεμάτη αλληλεγγύη προς τον συνάνθρωπο και τα οράματα και τις ιδέες τις οποίες προσπάθησε να σαρκώσει στην καθημερινότητά του. Ο Λοφ Πάλμε και η οικογένειά του επισκέφθηκαν για πρώτη φορά την Κρήτη το 1981 μαζί με τον Ανδρέα Παπανδρέου και τη Μελίνα Μερκούρη. Αγάπησε το νησί, τη Σταλίδα και το Μοχό που περνούσε πλέον όλο τον ελεύθερο χρόνο του μαζί με τους κατοίκους του μικρού χωριού που τον αγκάλιασαν αλλά και θρήνησαν για τον άδικο χαμό του το Φεβρουάριο του 1986. Η ελιά, το δέντρο της ειρήνης, δωρήθηκε από το χωριό Μοχός στη μνήμη του Λοφ Πάλμε τον Ιούνιο του 86. Το 2017 ο γιος του Ιωακήμ μαζί με τον Γιώργο Παπανδρέου είχαν βρεθεί σε εκδήλωση στο Μοχό αφιερωμένη στη μνήμη του μεγάλου πολιτικού και είχαν επισκεφθεί το χώρο του μουσείου, ο οποίος από τον Απρίλιο θα είναι επισκέψιμος και πρωί και απόγευμα για Έλληνες και ξένους επισκέπτες που ήδη δηλώνουν το ενδιαφέρον τους. Not only remember his person, but also his values, which I get many testimonies of today. Δεν είναι τυχαία η αγάπη του Ούλοφ Πάλμε και της οικογένειάς του στην Κρήτη, μια περιοχή τόσο δημοκρατική και προοδευτική. Δέσμευσε το 1% του ΑΕΠ της χώρας του να το δίνει σε υποανάπτυξες χώρες για να βοηθήσει τους φτωχούς να ανέβουν κι αυτοί. Ισχύει μέχρι και σήμερα ακόμα. Το θρίλερ της θυγερής πολιτικής δολοφονίας που είχε μείνει ανεξιχνίαστη για 34 ολόκληρα χρόνια έκλεισε τον Ιούνιο του 2020 όταν η Σουηδική αστυνομία ανακοίνωσε το κλείσιμο του φακέλου και το όνομα του δολοφόνου, ο οποίος ποτέ δεν οδηγήθηκε στη φυλακή αφού είχε αποβιώσει όταν εξιχνιάστηκε το έγκλημα.